Η αγανάκτηση ξεχύλισε και το γεγονός ότι για 6 μέρες παρέμειναν στεγνές οι βρύσες σε πολλές συνοικίες του Ηρακλείου πυροδότησε οργισμένες αντιδράσεις. Το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ δεν μπόρεσε να αποτελέσει ανάχωμα στην οργή που γιγαντώνεται ώρα με την ώρα. Πραγματικά συγγνώμη από τους ανθρώπους, διότι πραγματικά αν κάνεις Σαββάτο σπίτι σου να κάνεις κάποιες δουλειές και δεν είναι νερό, είναι μέγιστο πρόβλημα. Και αυτοί οι άνθρωποι 5 μέρες μας λένε ψέματα. Ψέματα. Δηλαδή θα πρέπει να ντρέπονται. Και από ό,τι διαβάζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια παρέτηση από κάποιον υπεύθυνο. Απορώ. Η υδροδότηση σε πολλές συνοικίες είτε δεν είχε αποκατασταθεί, είτε το νερό έτρεχε με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα κάτοικοι σε συνοικίες όπως το Ατσαλένιο, το Μασταμπά, την Οδό Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη και περιοχές περιμετρικά να ξεσπούν με απογοήτευση που έγινε θυμός και οργή. Πάει Κυριακή, πάει Δευτέρα, οπότε πάμε στις 8 μέρες. Εγώ είμαι μόνος μου, αλλά μια οικογένεια με παιδιά δεν μπορεί να μην έχει νερό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι, ξαναπαναλαμβάνω, πρωτόγωνα για το Δήμο. Για να γίνει το έργο έπρεπε να, ο αγωγός να είχε αδειάσει. Το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Για να τον κολλήσουν, mm-hmm. Ναι, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Είναι, εγώ δεν είμαι τεχνικός, αλλά είναι λογικό αυτό. Να. Δεν μπορούσαν το έργο. Ο αγωγός δεν είχε αδειάσει μέχρι την Τρίτη που προσπαθούσαν να κάνουν το έργο, Τετάρτη, και μετά καθυστερήσαν να κάνουν το υπόλοιπο του έργου. Θα έπρεπε να σταματήσουν. Προσωπική μου άποψη είναι αυτό. Διαπιστώνοντας ότι ο εφιάλτης που προκάλεσαν τα έργα τα οποία εκτελούνταν δεν έχει τέλος, πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν σε δοχεία και εμφιαλωμένα νερά, αλλά και στη λύση της υδροφόρας και πλήρωσαν όπως λένε χρυσό το νερό, πληρώνοντας όμως για ένα πρόβλημα για το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Όπως καταγγέλουν μάλιστα, μόνο μετά από την επιμονή τους βρέθηκε λύση σε κάποιες συνοικίες. Μου λένε ναι, δεν σας πιστεύομαι. Τελικά μετά από μισή ώρα, όταν τους είπα ότι θα πάω τον εισαγγελέα εκεί, ήρθε ένα βανάκι της AI, είδανε ότι δεν υπάρχει πραγματικά νερό και δεν ξέρω τι έγινε και μετά από μία ώρα ήρθε το νερό. Η υπόλοιπα από ό,τι μαθαίνω, γιατί έχω μία φίλη γνωστή λίγο πιο κάτω, μου λέει ότι δεν έχει έρθει το νερό. Ό,τι αφορά το Μασταμπά, είπατε ότι ενδεχομένως και αύριο να υπάρχει νερό. Ναι, αυτό είναι αυτό που ενημερώνουμε με τους υδρονομείς. Πάνε και ψάχνουν, συζητάνε τα σημεία. Έχουμε το πρωί να έχουν γεμίσει το υπόλοιπο Ηράκλειο, ναι, που υδροδοτεί έτσι. Γιατί πιέζει το σύστημα και πιούν τα πιο ψηλά, καταλάβατε. Ωραία. Έχουν να είναι αυτό το πρόβλημα και να μην είναι κάποιο τεχνικό πρόβλημα που σα είπα προηγουμένως, πιθανόν λόγω κάποια βλάβη. Έχουμε να είναι αυτό μόνο να γεμίσει το δίκτυο, η αγωγή, να έχουμε το πρωί νερό. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Αλήθεια, πραγματικά. Δεν γίνεται να είμαστε 6 μέρες χωρίς νερό και να μπαίνουμε τώρα και στην 8η. Τα παράπονα πέφτουν βροχή, όπως και οι καταγγελίες ότι δεν υπήρξε ανθρώπινη αντιμετώπιση των κατοίκων που απευθυνόμενοι στη ΔΕΙΑΗ ζητούσαν ενημέρωση για το πότε θα δουν ξανά νερό στις βρύσες. Εκατοντάδες νοικοκυριά, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας ζουν το μαρτύριο της σταγόνας. Πήρα τηλέφωνο στο Δήμο, ο Δήμος μου έδωσε το τηλέφωνο της ΔΕΙΑΗ, πήρα στη ΔΕΙΑΗ, κάλεσα 40 φορές. Παιδιά, 40 φορές και δεν βρήκα άκρη. Δεν βρήκα άκρη. Πάνω από 20 φορές τηλέφωνο δεν τους σήκωνε κανένας. Όταν κάποια στιγμή καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, η ενημέρωση επίσημη ήταν ότι 5η βράδυ προς Παρασκευή πρωί θα έχουμε νερό. Εγώ αναγκάστηκα χθες το απόγευμα, 5η μέρα χωρίς νερό, να καλέσω βιτίο, πλήρωσα ένα κυβικό νερού 40 ευρώ. Μετά την απεριόριστη ταλαιπωρία, οι δημότες ελπίζουν σε εξομάλυνση της κατάστασης.